Σίγουρα τα περισσότερα διασώθηκαν με τις ηχογραφήσεις που έγιναν στην Αμερική στις αρχές του αιώνα μας. Και τις ηχογραφήσεις αυτές τις έκαναν Έλληνες μετανάστες καλλιτέχνες, δηλαδή τραγουδιστές, οργανοπαίχτες και συνθέτες, ακόμη, που είχαν βρεθεί στην Αμερική από τα τέλη του περασμένου αιώνα, δηλαδή 1800 και μετά, αλλά και αρχές του αιώνα μας. Με τις ηχογραφήσεις που έγιναν στην Αμερική, πολλά, όχι μόνο ρεμπέτικα, και άλλα τραγούδια και μικρασιάτικα. Αλλά σίγουρα όμως από τα πρώτα ρεμπέτικα, αυτά που σήμερα συζητούμε στην σημερινή εκπομπή, της ανώνυμης δημιουργίας, διασώθηκαν με αυτές τις ηχογραφήσεις σε αμερικάνικους δίσκους. Γιατί τότε, εδώ στην Ελλάδα, δεν υπήρχε εργοστάσιο παραγωγής δίσκων. Ο Γιώργος Κατσαρός που ήρθε στην Ελλάδα, που ήταν υπεραιωνόβιος, πέθανε κατά 7 ετών. Πριν από λίγο, πώς χαρακτηρίζεται ένας από τους κορυφαίους ρεμπέτες? Ίσως είναι το μεγαλύτερο όνομα στην Αμερική. Μαζί με αυτόν βέβαια δεν μπορεί κανείς να μην αναφέρει τη Μαρίκα Παπαγκίκα, την κυρία Κούλα, τον Πέτρο Δημητριάδη, τον Κώστα Δούσα. Ναι, και άλλους βέβαια, εντάξει, ποιο να πρωτοξεχάσω αν το πω έτσι. Όλοι αυτοί τραγούδησαν από κάποια κομμάτια ρεμπέτικα της ανώνυμης δημιουργίας ανάμεσα στα άλλα τραγούδια τα οποία βέβαια είπαν εκεί σε δίσκο. Θα ακούσετε το τραγούδι, το έχω βγάλει ακριβώς στο 1919. Και τούτο το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα είναι στα γεγονότα τι έπαθε αυτός ο ωραίος ο νέος που αγάπησε μια κοπέλα, πολύ ωραία κοπέλα, την αγάπησε τόσο τρελά και δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς, αλλά η χάνη που του έφυγε. Καλά, για την πληγή μου, δοκτώρ μεγαλώνει και δεν έχει γιατρία. Βρε, για την πληγή μου, δοκτώρ μεγαλώνει και δεν έχει γιατρία. Γιατί αγάπη μου, δοκτώρ, μ' απαρνήθη, βρε και φύγε στα μακριά. Γιατί αγάπη μου, δοκτώρ, μ' απαρνήθη και δεν θα ξανάρθει πια. Βρε γιατρή και τα σπιτάλια, δάκτωρ, δεν με κάνετε καλά. Για την πληγή μου, δοκτώρ, μεγαλώνει και δεν έχει γιατρία.
Να σε ρωτήσω, η Μαρίκα Παπαγκίκα ποια ήταν και τι σχέση είχε με τα καφέ Αμάν? Ήταν μια Ελληνίδα μετανάστρια στην Αμερική, γεννήθηκε τέλη του 1800 και στην Αμερική πήγε το 1913. Ήταν υψήφωνος, φωνή τεράστιας έκτασης και καταπληκτική φωνή, ιδιαίτερη φωνή, η οποία ηχογράφησε στην Αμερική τον άμμο της θάλασσας. Ηχογράφησε βέβαια και τα μπέτικα τραγούδια, διέσωσε και αυτή μερικά. Ο άντρας της, Κώστας Παπαγκίκας, έπαιζε σαν ντούρι και τη βοηθούσε πάντα στις ηχογραφήσεις της. Αξίζει νομίζω να ακούσουμε, έστω και σαν δείγμα, την Μπαρμπουνάρα. Ένα τραγούδι που γράφτηκε στην Αμερική, που είναι ακόμα και σήμερα τώρα δηλαδή που μιλάμε, μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Να το ακούσουμε με τη Μαρίκα Παπαγκίκα, γραφημένο τη δεκαετία του 20 και με ελαφρά ορχήστρα.